Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε όλες τις εξελίξεις από την αγαπημένη μας σειρά. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Νέα εβδομάδα ανατρεπτικών επεισοδίων και η εκρηκτική κατάσταση στην Άνω Ποριά κορυφώνεται καθώς έχει βρεθεί το πτώμα του Λάζαρου. Έτσι ο κλοίος γύρω από τους σταματάκηδες σφίγγει απελπιστικά, ενώ ο Ανδρέας και ο Τηλέμαχος σχεδιάζουν την τέλεια εκδίκηση, με συνεργούς τους φίλους τους τους Μουντάκηδες, ανατινάζοντας το σπίτι του Μαθιού και της Βασιλικής, καθώς τους θέλουν και τους δύο νεκρούς. Οι ήδη έχουν φροντίσει να εξασφαλίσουν ένα ακλόνητο άλοθη, και να βρίσκονται στο καφένιο την ώρα της έκρηξης. Στο μεταξύ ο Αντώνης ζητά από την Καλλιόπη να παρουσιαστεί στο τμήμα για να της πάρουν αποτυπώματα, καθώς είναι βέβαιος για την εμπλοκή της στην εξόντωση του Λάζαρου, αλλά η καπετάνισσα είναι αποφασισμένη να του κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη, έχοντας φροντίσει να εξαφανίσει κάθε ίχνος της, από τον τόπο όπου βρέθηκε νεκρός ο Λάζαρος. Παράλληλα η ένταση ανάμεσα στον Αστέρι και στην Αργυρό κορυφώνεται, μετά το τελεσίγραφο της να καταδώσει ο Αστέρης τον Μαθαιό στην αστυνομία για το φόνο του Στεφανή, και να φύγουν αμέσως από την Κρήτη. Επίσης δεν ξεχνά και τον προειδοποιεί, πως εκείνη θα πάρει τον Πετρί και θα φύγει, καθώς του αναφέρει πως δεν θέλει το παιδί της να μεγαλώσει μαζί με μια οικογένεια φωνιάδων. Ο Αστέρης παρά την οργή που νιώθει για την οικογένειά του, λέει τα πάντα στον Μάθιο για τον εκβιασμό της Αργυρός, που του έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό, και του ανακοινώνει πως θα σταθεί στο πλευρό του, όπως του στάθηκε και αυτός στο φωνικό με τον Πέτρο, πόσο μάλλον τώρα που έχει χάσει το μονάκριβο γιο του τον Νικηφόρο, από χέρι βρουλάκι. Και η Βασιλική είναι έγκυος στο παιδί τους. Η συμφιλίωση αυτή δίνει πολύ μεγάλο κουράγιο στον Μαθιό, ο οποίος είναι αποφασισμένος να πάρει πάνω του τον φόνο του Λάζαρου, για να σώσει τη Βασιλική. Όσο αυτός θα είναι στη φυλακή, ο Αστέρης θα προστατεύει τη μάνα τους αλλά και την Βασιλική, και φυσικά το μωρό που έρχεται. Καθώς η νύχτα πέφτει στην Άνω Ποριά, μια δυνατή έκρηξη θα συνταράξει το χωριό, και η ζωή των κατοίκων δεν θα είναι ποτέ πια η ίδια. Η έκρηξη στο σπίτι του Μαθιού και της Βασιλικής αναστατώνει τον Αντώνη, που εντείνει τις έρευνες του για να βρει το φωνιά του Λάζαρου, πριν χυθεί και άλλο αίμα. Καθώς όμως δεν βρίσκεται κανένα στοιχείο που να συνδέει την Καλλιόπη με το φόνο του Λάζαρου, η Βασιλική είναι πλέον αποφασισμένη να ομολογήσει και να πάρει πάνω της όλη την ευθύνη για το φωνικό, ενώ η Αργυρό εξοργισμένη από τη στάση του Αστέρη, που αρνείται να καταδώσει τον Μαθιό και να φύγουν από την Κρήτη για πάντα, του ζητά να χωρίσουν. Είναι αποφασισμένη να κόψει κάθε δεσμό με τους σταματάκηδες, όσο και αν αυτό της ξεριζώνει την καρδιά, και την αναγκάζει να μεγαλώσει μόνη της τον Πετράκη, μακριά από όλους και από όσα της ράγισαν την καρδιά, ενώ ο Αστέρης είναι αμετάπιστος στις αποφάσεις του. Έτσι αποφασίζει να σταθεί στην οικογένειά του αυτές τις δύσκολες ώρες, αγνοώντας το τελεσίγραφο της Αργυρός. Το χάσμα ανάμεσα τους μεγαλώνει, και η πρότασή της να μείνουν χώρια δυναμητίζει την κατάσταση ακόμη περισσότερο. Στο μεσοδιάστημα ο Αντώνης και η Μαρίνα προσπαθούν να πείσουν την Αργυρό να τα βρει με τον Αστέρη, χωρίς να γνωρίζουν τι πραγματικά έχει συμβεί, καθώς εκείνη τους αποκρύπτει τους λόγους του χωρισμού, και οι προσπάθειες τους πέφτουν στο κενό. Στο μεταξύ η πρόθεση του Αντώνη, να λάβει αποτυπώματα από τη Βασιλική για την δολοφονία του Λάζαρου πανικοβάλλει τον Μαθιό, που βλέπει τον κλοίο γύρω τους να στενεύει. Τρέμει στην ιδέα πως η Βασιλική θα ομολογήσει το φόνο του Λάζαρου. Ο Ανδρέας την ίδια ώρα σχεδιάζει το τελικό χτύπημα ενάντια στον Μαθιό, μεθοδεύοντας τη δολοφονία του, χωρίς όμως να γνωρίζει την πρόθεσή του να παραδοθεί στην αστυνομία, και όλα αυτά σε συνεργασία με τους εξοργισμένους συγγενείς του Λάζαρου, οι οποίοι διψούν για εκδίκηση. Έτσι ο Μαθιός αποχαιρετά με τον τρόπο του τον Αστέρη και τη Βασιλική, έχοντας πάρει οριστικά την απόφαση να παραδοθεί για το φόνο του Λάζαρου, ενώ η Αργυρό κλείνει εισιτήρια για να φύγει μαζί με τον Πετράκη για την Αθήνα, μακριά από τον εφιάλτη που ζει στην Άνω Ποριά. Λίγο μετά ο Μαθιός εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα και παραδίδεται για το φόνο του Λάζαρου, αφήνοντας εμβρόντιτους τους πάντες. Το νέο διαδίδεται αστραπιαία στο χωριό, προκαλώντας τρόμο και χαλώντας προσωρινά τα δολοφονικά σχέδια του Ανδρέα. Η Βασιλική και η Καλλιόπη από την πλευρά τους αδυνατούν να πιστέψουν αυτό που έγινε, όπως και ο Μανώλης, ο οποίος είχε δει τον Μαθιό στο χωριό την ώρα του φόνου, και ξέρει πολύ καλά πως γι' αυτό το φωνικό είναι αθώος. Αυτή τη φορά είναι αποφασισμένος να μην δουλειάσει, όπως συνέβη με τη δολοφονία του Στεφανή.
υποψιάζεται πως φώνησα είναι η καπετάνισσα, και ο γιος της αυτή την φορά προσπαθεί να την καλύψει. Πηγαίνει στην αστυνομία λοιπόν, και καταθέτει πως τον είχε δει στο χωριό, και η ομολογία του είναι ψεύτικη. Κάποιον άλλο προσπαθεί να καλύψει με το ψέμα του, αναρωτιούνται όλοι, ενώ ο Αντώνης βρίσκεται ξανά στο μηδέν, ψάχνοντας το δολοφόνο του Λάζαρου από την αρχή, ενώ ο Ανδρέας τρελαμένος όπως είναι απέναντι στον Μαδιό, στείνει αριστοτεχνικά τη νέα παγίδα θανάτου για τους Σταματάκηδες. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.